Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κυρανάκη. Καλημέρα. Βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, στον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό, κύριε Αποστολάκη καλημέρα. Μιλένα από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε λίγο από το εθνικό, να δούμε τι γίνεται και να πάμε μετά στις υποκλοπές. Να ξεκινήσουμε να δούμε πώς αντιδρά η ελληνική κυβέρνηση, πώς το βλέπετε αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Ευνηδιάστηκε η ελληνική πλευρά από τη στάση του Ερντογάν? Όχι, είναι κάτι το οποίο το έχει επαναλάβει ο Τούρκος πρόεδρος αρκετές φορές τελευταίο διάστημα. Έχει κλιμακώσει την ένταση, έχει κλιμακώσει τις προκλήσεις. Και νομίζω ότι ένας πρωθυπουργός και ο κάθε Έλληνας πρωθυπουργός αυτό θα όφιλε να κάνει σε αυτή την περίπτωση, είναι να διαψεύσει την τουρκική προπαγάνδα. Δυστυχώς βλέπω και κάποιους να αναπαράγουν αυτή την προπαγάνδα και εντός των συνόρων. Ναι. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή... Εγώ δεν θέλω να πυροδοτήσω μια ένταση. Θα πλακωθείτε τώρα. Έτσι, όχι, δεν θέλω να πλακωθούμε. Δεν νομίζω ότι προσφέρει τίποτα. Θεωρώ όμως ότι πρέπει η παράθεση για αυτά τα θέματα κάπου να έχει ένα όριο, διότι σε αυτή τη μάχη πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και η τουρκική προπαγάνδα, είτε για τα γεγονότα στον Εύρο, είτε για τον τρόπο που επιχειρεί το λιμενικό στα θαλάσσια σύνορα που έχει η χώρα και πλέον προστατεύονται, πρέπει να είναι μια μάχη η οποία θα μας βρίσκει συμμάχους, θα μας βρίσκει ενωμένους. Άρα, σε αυτά που λέει ο Ερντογάν, θεωρώ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα και αύριο εκ μέρους όλων των Ελλήνων. Διαψεύδοντας ότι... κάθε στοιχείο τουρκικής προπαγάνδας, η οποία επιχειρεί να δυσφημίσει τη χώρα μας στο εξωτερικό. Θεωρείτε ότι κάποια ελληνικά κόμματα αναπαράγουν, λένε πράγματα τα οποία τα εργαλοποιεί ο Ερντογάν, λένε ψέματα, λένε. Υπάρχουν κάποιες φωνές. Υπάρχει αντεθνική τάση, να το πω έτσι. Υπάρχουν κάποιες φωνές που αναπαράγουν τουρκικά ψέματα. Όπως για παράδειγμα τα γεγονότα με την εισίδα στον Εύρο, για τα οποία ζήτησε συγγνώμη εκείνη η ΜΚΟ. Όπως για παράδειγμα το ότι πνίγουμε σαν Ελλάδα παιδιά στο Αιγαίο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Λοιπόν, όλα αυτά δυσφημούν τη χώρα. Κάποιοι μπορεί να θέλουν στο βωμό της αντιπαράθεσης να δυσφημίσουν τη χώρα. Εγώ δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Θέλω όμως να καταλάβουμε για να συνειδητοποιήσουμε και να αντιληφθούμε ότι όταν απέναντί μας, για να μπορέσει για τους λόγους που θεωρεί ο ίδιος ο κ. Ερντογάν, ότι πρέπει να δυσφημίσει τη χώρα μας, όταν βλέπει ότι έχουμε αναβαθμιστεί, σε αυτή τη μάχη πρέπει όλα τα κόμματα και όλοι οι πολίτες να είμαστε ενωμένοι. Μάλιστα. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να εκπλήσεται από το τι λέει πια ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος κάθε φορά ξεπερνάει τον προηγούμενο του εαυτό. Σε σχέση με προκλητικότητα, με εμπριστικές... Κάθε φορά λέει το και όλο πιο πάρα. Με εμπριστικές δηλώσεις. Και είναι ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για τα δικαιώματα των προσφύγων, των μεταναστών, αλλά ακόμη αν θέλετε και για τα δικαιώματα του ίδιου του τουρκικού λαού. Η εντός εισαγωγικών τουρκική δημοκρατία τι έχει να επιδείξει? Επιθέσεις σε εργαζομένους άγριο ξύλο στις πλατείες, επιθέσεις στα πανεπιστήμια, βαρβαρότητα, κυνήγι δημοσιογράφων. Αυτή η εικόνα είναι πια γνωστή στην παγκόσμια κοινότητα. Τι είναι ο Ερντογάν? Η αξιοπιστία αντίθετα της Ελλάδος είναι όταν μπορεί στη βάση των δικών της αρχών και της δικιάς της στρατηγικής να αντιπαρατίθεται με αυτή την εικόνα. Αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Ψυχραιμία και όχι προφανώς να δανειζόμαστε τέτοιου είδους πρακτικές. Ούτε καν να μας περνάει από το μυαλό. Άρα λοιπόν, οι επικλήσεις, θα σας πω, σε ορισμένα πράγματα η δημοκρατία στην Ελλάδα έχει κάνει πολλά βήματα πίσω. Όπως για παράδειγμα το θέμα των υποκλοπών. Όπως για παράδειγμα η μοναδική πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία να υπάρχει αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό που βλέπουμε τώρα, εδώ και μία εβδομάδα, να ξυλοκοπούν τους φοιτητές, να επιτίθενται ανέτια σε συναυλίες. Στο αυτά επίπεδο... τα πράγματα λοιπόν. Ή τους συναδέρφους σας, δημοσιογράφους. Οι παρεμβάσεις στο δικαστικό σώμα. Αυτά είναι ένας ολισθηρός δρόμος. Δεν το συγκρίνω με την ποιότητα της δημοκρατίας στην Τουρκία. Όσον αφορά τα δικαιώματα αλλά των προσφύγων, η Ελλάδα να κερδίζει λίγο σε αξιοπιστία και φωνή της όταν είναι μια δημοκρατία ευνοωμένη που σέβεται τους θεσμούς, το κράτος δικαίου και ακολουθεί μια στρατηγική στα εξωτερικά ζητήματα έντασης αλλά με σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν τα σέβεται η μια Ελλάδα, ένταση, θεωρείτε. Γιατί εδώ ακούσαμε τώρα και εκλήθη και ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Να ζητήσετε συγγνώμη, σας ζήτησαν για το συγκεκριμένο περιστατικό στον Εύρο. Να ζητήσουμε συγγνώμη. Το συνδέουν στην ρητορική τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Το άκουσα. Καταρχήν είναι αντιφατικό να μιλάς για εθνική ομοψυχία και την ίδια στιγμή σκόπιμα συστηματικά να καλλιεργείς τον διχασμό
και να λες ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ουσιαστικά απαντάρει την τουρκική πλευρά. Αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε είναι μια τεράστια αντίφαση. Εμείς όλες οι επίσημες ανακοινώσεις που βγήκανε από τα στελέχη του κόμματος γύρω από το συμβάν, το τελευταίο συμβάν στον Εύρο, ήταν να διατυπώσουμε μια σειρά ερωτήματα για τα οποία δεν πήραμε την πρώτη εβδομάδα καμία απάντηση. Αγνοείται το γεγονός. Αλλά ακόμα και με βάση την τελευταία εκδοχή, δηλαδή την εκδοχή ότι ό,τι συνέβαινε, συνέβαινε σε τουρκικό έδαφος, όφιλε η Ελλάδα να διεθνοποιήσει το θέμα και όχι να το αγνοεί ή να κάνει πως το αγνοεί. Αυτά ήταν λοιπόν τα ερωτήματα. Άλλωστε η Ελλάδα έχει ταυτόχρονα και ένα βεβαρημένο. Αν είναι στο έδαφος του άλλου, μωρέ, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Λάθος κάνετε. Τι να κάνει. Μπορεί να προσφύγει και να πει ότι εδώ πέρα παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Αν προσφύγει, όχι, όχι, να κάνει κάτι. Να προσφύγει κάπω. Να προσφύγει και να γίνει κάτι. Άλλωστε, εδώ υπάρχει ένα βεβαρημένο παράδειγμα. Να το πει δηλαδή, να κάνει μια δήλωση, αυτό εννοείται. Ακριβώς, να το πα στου διεθνείς οργανισμούς. Η δήλωση που θα πρέπει να κάνουμε, επειδή συμφωνώ μαζί ότι θα πρέπει να κάνουμε μια δήλωση. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε από κοινού είναι ότι η Τουρκία εκβιάζει και την Ελλάδα και όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, στέλνοντας με τη βία μετανάστες κατά δήλωσή τους εντός των ελληνικών συνόρων. Υπάρχει και αυτό που καταγράφει. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Ένα λεπτό. Δεν συμβαίνει απλά σήμερα. Δεν συνέβη μόνο στον Εύρο στα γεγονότα του 2020, αλλά συνέβαινε και επί δικής σας εποχής. Και η ενημέρωση που έχουμε από τον πρώην διοικητή της ΕΕΠ επί δικής σας εποχής είναι ότι ο εκβιασμός της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνέβαινε. Και όταν είχαμε το μεγάλο κύμα του μεταναστευτικού με το 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Αυτά λοιπόν που λέγατε προσέξτε δεν ισχύουν. Ωραία. Και πρέπει κάποια στιγμή να το παραδεχτείτε. Προσέξτε να δείτε. Γιατί με διακόψετε σε ένα κρίσιμο σημείο. Πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο την καλή της πλευρά. Δεν έχει δηλαδή μόνο τις γιαγιάδες οι οποίες βραβευτήκαν και έγινε μια γλυκιά εικόνα υποδοχής των μεταναστών. Έχει και τις αποφάσεις και τις καταδίκες για το φαρμακονήσι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτά ως γεγονότα μιλάω. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι εικασίες, πώς το λένε, πληροφορίες κτλ. Βεβαίως ο Ερντογάν εργαλειοποιεί κατά καιρούς και με διαφορετική ένταση το θέμα των μεταναστών. Αλλά μην πούμε ότι το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων είναι δημιούργημα του Ερντογάν. Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Προφανώς. Και μην νομίζετε, ότι και μέσα στην Τουρκία, και αυτό σας το λέω όταν ως κλιμάκια κυβερνητικών υπουργών συναντιόμασταν τότε στη Σμύρνη κτλ. Μην νομίζετε ότι και αυτοί δεν είχαν ανάλογα προβλήματα στο εσωτερικό τους. Ναι, 2-3-4 εκατομμύρια πρόσφυγες δεν είναι κάτι που χαίρεται ο καθένας. Άρα εδώ πέρα χρειάζεται διεθνοποίηση, σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες, αλληλεγγύη από την Ευρώπη, κοινή διαχείριση και συνόρους. Δεν πάβει όμως, εν τέλει όλο αυτό να επικεντρώνεται σε ένα πράγμα. Σου βγάζει ο Ερντογάν δύο νεκρά παιδιά. Και όταν θα πάει ο Σκουρλέτης στο Ευρωκοινοβούλιο, σου λέει το κάνετε ή δεν το κάνετε. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε ακέραιοι και να απαντήσουμε. Ναι, πρέπει να είμαστε ακέραιοι, να μην δίνουμε οποιαδήποτε λάβη. Είμαστε ακέραιοι. Λέω, πρέπει να είμαστε ακέραιοι. Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό. Ελάτε, κύριε Αποστολάκη. Την άνοιξη ο Ερντογάν έχει εκλογές. Ναι. Και όλο αυτό πρέπει να το βάλουμε στο πλαίσιό μας όταν προσπαθούμε να τον ερμηνεύσουμε. Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται φυσικά για έναν απολυταρχικό ηγέτη, που οι όποιες προσπάθειές του να εμφανιστεί ως μέρος της Δύσης ή ως συνομιλητής της Δύσης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ποιος είναι ο Ερντογάν, πώς κυβερνά και το πώς οι αντίπαλοι του, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι πολιτικοί αντίπαλοι, είναι είτε στις φυλακές, είτε προσπαθεί να τους βγάλει εκτός πλαισίου σε σχέση με την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Άρα αυτός είναι ο Ερντογάν, θα κάνει αυτά και προς το δρόμο για τις κάλπες, όπου ζορίζεται όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από τον πληθωρισμό του 80%, θα κάνει πολύ χειρότερα πράγματα ακόμη. Άρα περιμένει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας μια ηχηρή απάντηση σήμερα από τον Πρωθυπουργό και σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέτωπο, είναι προφανές ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, σε ό,τι αφορά ζητήματα τα οποία μπορούν να πλήξουν την εικόνα τους ή την ενδεχόμενη δημοσκοπική τους πορεία και τη σχέση τους με τους ψηφοφόρους, δεν έχουν και πολύ μεγάλες αντιστάσεις σε σχέση με το πώς θα χρησιμοποιήσουν ζητήματα υψηλής ευαισθησίας, όπως είναι τα εθνικά. Το λέω αυτό γιατί ασφαλώς ο τρόπος με τον οποίο και δικαιωματιστές και ΜΚΟ που είναι κατ' επάγγελμα, γιατί υπάρχουν ΜΚΟ στους οποίους η ελληνική κοινωνία οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δουλειά τους, την ανθρωπιά τους και την ευαισθησία τους. Υπάρχουν όμως και οι επαγγελματίες δικαιωματιστές. Όπως και
μια σειρά από κόμματα στη Βουλή ή και έξω, εκτός Βουλής. Ή κομμάτια οποία, κομμάτων. Ή κομμάτια κομμάτων, τα οποία στο όνομα της ευαισθησίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, την οποία θέλουν να μονοπολίσουν, ενώ με εξαίρεση ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κουρλέτης, πραγματικά ρατσιστικό, ξενόφοβο, που υπάρχει στους κόλπους ελληνικής κοινωνίας, όπως υπάρχει παντού. Δείτε τι γίνεται στην Ιταλία. Ναι. Μια νεοφασίστρια είναι πρώτων πυλών πριν την Πρωθυπουργία. Πρέπει να έχουμε ένα μέτωπο. Λοιπόν, βεβαίως πρέπει, να έχουμε ένα μέτωπο, κύριε Σκουρλέτη, αλλά το μέτωπο αυτό δεν αφορά στο ότι θα μπούμε σε μια λογική άκρα του δικαιωματισμού, που δεν αντιλαμβάνεται το εθνικό συμφέρον και που δεν αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί ξέρετε κάτι, όσο απέναντι σε αυτά τα θέματα κλείνουμε τα μάτια πίσω από τον οποιοδήποτε δικαιωματισμό, τόσο ρίχνουμε σπόρο στο να δούμε αυτό που είδαμε την προηγούμενη δεκαετία, μια Χρυσή Αυγή με 10%, της οποίας ανήκω σε εκείνο τον κομματικό σχηματισμό που, σε αντίθεση με άλλους, δεν θεωρώ ότι η ψήφη της είναι χρήσιμη και δεν θα συνεργαζόμουν ποτέ σε καμία βουλή προκειμένου να επιτύχω μια εκλογή. Πάμε λίγο και το λέω αυτό με μια τελευταία τελεία, αν μου επιτρέπετε, ότι στο θέμα το μεταναστευτικό έχει κανείς να χρεώσει πολλά στα κόμματα που το διαχειρίστηκαν. Γιατί η μόρια είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο το διαχειρίστηκαν άνθρωποι με ευαισθησίες. Εγώ δεν έρχομαι να αφισβητήσω ούτε τις Νέες Δημοκρατίες, δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Αποστολάκη, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αλλά η μόρια είναι εδώ. Πάραμε, λέω, ένα σχόλιο για τις υποκλοπές. Τελικά, γιατί εδώ εμείς οι δημοσιογράφοι βρισκόμαστε σε εντελώς αντικρουόμενες πληροφορίες. Δεν έχουμε καταλάβει τελικά. Τι έχει πει ο κύριος Ράμος? Καταστράφηκε το αρχείο Ανδρουλάκη? Καταστράφηκαν μόνο τα ηχητικά και υπάρχουν τα έγγραφα? Θα μάθουμε τελικά, όπως με κοροϊδεύει ο Καμπουράκης, μου λέει όλο το ίδιο λες, γιατί παρακολουθήκεται και ο κύριος Ανδρουλάκης? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προχθεσινή παρέμβαση, η κατάθεση του κύριου Ράμου ήταν ένα σοκ. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Προφανέστατα από διαρροές ενημερωνόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βγήκε κανένας να διαψεύσει αυτά που διέρευσαν. Τι είπε ο κύριος Ράμος, ένας ανώτατος δικαστής, ανεπίληπτος, για τον οποίο τα όσα χρόνια βρίσκομαι στην μάχημη δικηγορία και στο δημόσιο βίο, δεν έχω ακούσει μία ένσταση σε σχέση με τον βίο του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι είπε λοιπόν, κύριε Στάθη? Είπε ότι την ημέρα που ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών να καταθέσει την καταγγελία σε σχέση με την παρακολούθησή του από το Predator, εκείνη ακριβώς τη μέρα που συνεδρίασε για πρώτη φορά η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, ό,τι συμπτώσεως, ό,του μαύρου θαύματος, καταστράφηκε το υλικό για το οποίο σήμερα όλοι αναρωτιούνται. Και είπε και κάτι άλλο. Και είπε και κάτι άλλο, και να απαντήσω και ο κ. Ανάγκη. Μιλάς όλη την ώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Τι όλα είπε? Σημαντικά, ναι. Ότι είχε μεγάλη δυσκολία στη συνεργασία του με τον διοικητή της ΕΕΠ και με την υπεύθυνη εισαγγελέα. Είναι κύριε Ανάγκη. Ακούστε. Δεν είπα αυτό, κύριε Αποστολάκη, με όλο το σεβασμό, επειδή βρίσκομαι στην Επιτροπή, είμαι μέλος της. Αυτά είναι αποτέλεσμα διαρροών. Που δεν έχουν διαψευστεί, κύριε Κυριανάκη. Σας τα διαψεύδω εγώ. Όχι, λοιπόν, από άλλους πάντως. Εντάξει, υπάρχουν τα πρακτικά. Λοιπόν, έχουμε πρόσβαση. Ο κύριος Ράμος. Έχουμε πρόσβαση στα πρακτικά. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν. Ναι. Γιατί του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε, αυτό θέλω να πω. Του ΣΥΡΙΖΑ τα μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν. Ναι, κύριε, εδώ είναι και ένα μεγάλο θέμα, από ό,τι ξέρετε. Διαφωνείς. Τα μέλη σας, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ. Όλοι έχουν πρόσβαση. Μίλησα λοιπόν με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και δεν έχουν τη δική σας άποψη. Ωραία. Και επιτρέψτε μου να τους. Τι είπε, τι είπε. Δεν κάνει να πείτε ότι είναι απόρτο. Στις 5 Μαΐου, υπάρχει ένα πρακτικό, το οποίο υπέγραψε ο κύριος Ράμος μαζί με τον τότε διοικητή της ΕΕΠ, για το οποίο προβλέπεται η καταστροφή του παλιού εξοπλισμού που κατέστη ανεπίκαιρος για τις επισυνδέσεις. 5 Μαΐου. Τι σημαίνει ο εξοπλισμός είναι ανεπίκαιρος? Το μηχάνημα. Το μηχάνημα. Δεν ξέρω, δεν τα έχω δει κι εγώ. Αλλάζουν μηχάνημα μεγαλύτερης χωρητικότητας. Λοιπόν, πιο σύγχρονο, δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Λοιπόν, η μήνυση του κύριου Ανδρουλάκη, μηνυτήρια αναφορά, κατετέθη στις 26 Ιουλίου. Αληθώς. Δηλαδή αρκετούς μήνες μετά. Αρκετούς μήνες μετά. 5 Μαΐου, σας ξαναλέω, είχε δώσει την έγκρισή του ο κύριος Ράμος για να μπορέσει να καταστραφεί. Και μας είπε μάλιστα χθες ότι δεν μπορεί να γνωρίζει και δεν έχει τρόπο να γνωρίζει αν μέσα σε αυτό το υλικό, στο μηχάνημα, ήταν
και το υλικό της επισύνδεσης του κ. Ανδρουλάκη. Ναι, άρα λοιπόν 29... αυτό είναι ένα συμπέρασμα δικό σας, των εκπροσώπων σας. 29 έχετε από κάθε εκεί, δικαίωμα 29. Να έχετε την άποψή σας. Αλλά όχι να δεστρεβλώνουμε τα γεγονότα, όπως για παράδειγμα χθες έγινε μια απαράδεκτη επίθεση στον κύριο Τσαβδαρίδη, τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, στον οποίο αποδόθηκε παραποίηση κρατικού απορρίτου εγγράφου από την Αυγή, την επίσημη εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παραποίηση, πλαστογράφηση δηλαδή, επίσημου κρατικού εγγράφου, η οποία μετά την επόμενη μέρα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέσα, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην Επιτροπή αναγκάστηκαν να διαψεύσουν και να ανασκευάσουν ότι ουδέποτε έγινε κατάθεση τέτοιου παραποιημένου εγγράφου. Γιατί αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Δεν υπάρχει κάπου, κύριε Γκρανάκη. Άρα λοιπόν, θα σας πω κάτι γιατί καταλαβαίνω. Γιατί δηλαδή... έχει μια σημασία. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να έχει προβεβαιωθεί. Πράγματι, το δέχομαι. Αν όμως είναι 29 όταν έχει πάει στη Βουλή και μετά. Είναι περίεργη σύμπτωση. Διαβολική σύμπτωση. Θα σας πω κάτι. Έχει κάθε δικαίωμα ο κ. Ανδρουλάκης να πάει ενημερωθεί. Και ο κ. Ράμος είπε. Νομικό δικαίωμα δεν έχει. Μάλλον ο κύριος έχει. Ο κ. Δεμήρης, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, είπε ότι είναι καινοτομία με βάση τον νόμο. Ακούστε. Ο κ. Δεμήρης είπε στην Επιτροπή ότι μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να πάει ενημερωθεί από την εισαγγελέα. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να το κάνει και έχει καθυστερήσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει καταστραφεί όλο το υλικό. Σας το λέω, πώς δεν ενημερωθεί ο κ. Σας το λέω, το είπε ο κ. Δεμήρης από την εισαγγελέα που έχει καταστραφεί. Δηλαδή, που έχει υπογράψει. Και το χαρτί δηλαδή που λέει γιατί τον παρακολουθούσαν. Δεν μπορεί να έχει καταστραφεί. Ο μόνος λοιπόν μπορεί να πάει να ενημερωθεί και να διαφωτίσει και τον κόσμο που ενδιαφέρεται. Γιατί δεν ξέρω πόσο κόσμο ενδιαφέρεται γι' αυτό. Τέλος πάντων. Να διαφωτίσει. Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης που τον καλεί. Τον καλεί λοιπόν ο κύριος Δεμήρης. Να πάει στην εισαγγελέα. Τελειώνω λοιπόν με αυτό. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι. Να πάει ο κύριος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί. Από τη στιγμή που έχουμε μια Τουρκία απέναντι που λέει θα έρθω βράδυ, η προτεραιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι η Τουρκία και οι εχθροί της χώρας. Άρα λοιπόν, αν κάποιοι θέλουν τότε μάλλον δεν μια θα εθνική υπηρεσία πληροφοριών, η οποία είναι σουρωτήρη, ένα λεπτό, δώστε μου. Γιατί σας άκουσα, δεν σας διέκοψα. Αν είναι η Τουρκία, δεν θα έπρεπε να παρακολουθείτε ο κύριος Ανδρουλάκη. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Σκουρλέτη για να κλείσουμε. Η προτεραιότητα κλείνει επειδή διεκόπηκε. Μια φράση. Ευχαριστώ πολύ. Και βάζω μια τελεία. Η προτεραιότητα για όλους μας είναι η εχθρή της χώρας. Άρα λοιπόν, αν θέλουν κάποιοι μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών σουρωτήρη, η οποία θα γίνει χάοδης. Τα έχουμε πει αυτό, δεν το μπορούμε. Είναι φαντάζομαι δεν είναι εχθρός της χώρας. Φαντάζομαι ότι ο Γκρανάκης δεν είναι εχθρός της χώρας. Κύριε Πουσουλάκη. Ναι, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είπατε ότι η προτεραιότητα είναι η εχθρή της χώρας. Είμαστε εχθροί της χώρας. Δεν είπα αυτό, κυρία Αποστολάκη. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που αισθάνθηκε την ανάγκη και η κυρία Αποστολάκη να σχολιάσει αυτά που είπε ο κύριος Κυριανάκης. Εδώ είναι το μεγάλο πολιτικό ζήτημα σε σχέση, ένα από τα πολιτικά ζητήματα σε σχέση με την ΕΕΠ. Ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικά να μην έχει κανείς εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτήν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι ένα έγκλημα κατά της χώρας, κατά της εξωτερικής πολιτικής, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα έγκλημα κατά της δημοκρατίας. Σας το είπα και λίγο πριν ξεκινήσουμε. Το πιο πετυχημένο τίτλο για αυτή την υπόθεση τον έχει σήμερα η εφημερίδα Αυγή. Ωραίο μου πλυντήριο. Έτσι εξελίσσεται αυτή η υπόθεση της εξεταστικής. Δεν δίνουν διευκολύνσεις στο να καταθέσουν μάρτυρες. Υπάρχει συσκότηση, υπάρχει καταστροφή αρχείων. Δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος σε αυτόν ο οποίος που εμπορεύεται, που πουλάει αυτό το λογισμικό, την εταιρεία Intellexa. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Πρόκειται λοιπόν για μια συνειδητή επιλογή του επικεφαλής της ΕΕΠ, δηλαδή του πρωθυπουργού, να στήσει έναν παρακρατικό μηχανισμό. Περί αυτού πρόκειται. Είναι ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας, κράτους δικαίου, λειτουργίας των θεσμών. Και εδώ πλέον πράγματι χρειάζεται μια συνεννόηση όλων όσων αντιλαμβάνονται ότι έχουμε ανάγκη από την ομαλή δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, ένα πλατή δημοκρατικό μέτωπο με συγκεκριμένες πια θεσμικές αλλαγές. Ισχύει ότι είπε ο κύριος Ράμος ότι πλέον τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησαν άρση να ενημερωθούν αν παρακολουθούνται ότι απαντήθηκε όχι από την ΑΔΕ. Ναι, βεβαίως. Ισχύει. Αυτή την ενημέρωση. Αυτή την ενημέρωση έχω, όπως ισχύει το γεγονός ότι σήμερα ο πρόεδρος, ο κύριος Στασούλας της Βουλής, αρνείται να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια για την υπόθεση Σπίρτζη. Καλημέρα μας. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε για τον χρόνο.